να σας πιάνουμε τον κόλλο ή σας πειράζει? Έχουν κάποιο είδος σαπουνιού για το λιλί τους, όπως εμείς οι γυναίκες? Πώς μετράτε το μέγεθος? Καλημέρα, καλημέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα! Τι και αν είναι 10 και 10 η ώρα το βράδυ, εμείς με καλημέρα θα ξεκινήσουμε το βίντεο. Εγώ ξεκίνησα με καλησπέρα έτσι για να τι μπορεί να το βλέπεις απόγευμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ φωτεινή. Αγάπη μου, λάβεις. Εγώ είμαι πάρα πολύ φωτεινή. Τώρα πάρα πολύ καλύτερα. Έχω το φυσιολογικό μου χρώμα πλέον. Τι μου κάνετε? Ναι, φτιάξαμε 10 η ώρα το βράδυ καφέ για να φτιάξουμε αυτό το βίντεο. Ναι, θα πιούμε και ώρα το καφέ. Δεν το φτιάξα μόνο. Αγάπη μου, δεν έχω βάλει και ζάχαρη. Είμαι πολύ μπροστά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να πιω καφέ. Γλυκό, μέτριο, σκέτο. Ό,τι υπάρχει. Ό,τι γίνει, ό,τι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν έχω κανένα θέμα. Είναι αυτό που λέμε το φυσά και δεν κρυώνει. Τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι και πάρα πολύ καλά. Έχουμε έρθει σε αυτό το πρώτο βίντεο για να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο έχουμε δει στο εξωτερικό να γίνεται, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν το είδα. Ο Πάμπης δεν το έχει δει ακόμα. Θα το δημιουργήσει κατευθείαν. Σε αυτό το βίντεο θα ρωτήσουμε ένα αγόρι, έναν άντρα, εδώ πέρα τον βλέπετε. Ερωτήσεις που εμείς οι γυναίκες θέλουμε να κάνουμε σε ένα αγόρι. Και όχι μόνο εγώ σαν γυναίκα και εσείς σαν γυναίκα. Και γιατί δεν τις κάνετε? Γιατί τρυπόμαστε πάρα πολύ να τις κάνω. Οπότε παίρνω εγώ αυτή τη θέση, βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα για εσάς και τα ρωτάω. Σε σένα που είμαι έτσι λίγο πιο. Μπορώ να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα. Να μιλήσω γενικά τώρα. Τι ξέρω, εσύ, τι πιστεύω. Εσύ θα μιλήσεις σαν άντρας. Δεν θα μιλήσεις σαν μπάμπης ο λεγάμενος μου. Ωραία. Θα μιλήσεις σαν μπάμπης ο άντρας. Τέλος. Σαν να είσαι ελεύθερος θα μιλήσεις. Ορίζω τους. Εγώ εκπροσωπώ τους άντρες. Ναι, μπράβο, ναι. Και στις γυναίκες θα μπορείς να. Right. Σας ανέβασα αυτό πέρα το story στο Instagram, στο οποίο σας ρωτάω ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε σε αγόρια, αλλά ντρέπεστε πάρα πολύ να κάνετε μόνοι σας. Μου γράψετε λοιπόν αρκετές ερωτησούλες. Επίσης, σε περίπτωση που δεν με ακολουθείς στο Instagram, έχασες τώρα την ευκαιρία σου να ρωτήσεις τον υπεύθυνο των αγοριών εδώ πέρα, των αντρών, για να πάρεις την απάντησή σου τέλος πάντων. Επίσης, θα κάνουμε και ένα part 2, στο οποίο τα αγόρι θα ρωτήσει εμένα πράγματα που ντρέπονται τα αγόρια να ρωτήσουν τις γυναίκες. Οπότε. Μείνε σε αυτό το κανάλι και μπορείς να κάνεις και ένα subscribe για να σου έρθει ειδοποίηση μόλις γίνει αυτό το βίντεο. Γιατί δεν θες να το χάσεις. Όχι, με τίποτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνω φοβερές ερωτήσεις, τρελές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Νούμερο 1. Και θέλω να προσέξεις αυτό που θα σου πω. Με κεφαλαία γράμματα είναι γραμμένο. Μην κοιτάω στο κινητό μου. Γιατί δεν εκφράζετε όσα νιώθετε και ζοριζόμαστε? Άκου να σου πω γιατί. Πες μου, αναλύσατε μου. Θέλω να παίξω και εγώ αυτά τώρα. Η άποψή μου, πιστεύω ότι γενικά ξέρω, οι άντρες δεν εκφράζουν αυτά που είναι να εκφράζουν που και ζορίζονται. Ναι. Άκου, γιατί υπάρχουν διφορούμενα τα πράγματα. Δηλαδή, σου λέει με φτύνει γιατί με θέλει. Με φτύνει γιατί δεν με θέλει. Και αυτά. Μπερδευόμαστε. Ναι. Και αυτό που κοιτάει ο άλλος εγώ να έχει ένα πιο ξεκάθαρο πράγμα. Το βέβαια είναι. Υπάρχουν και άνθρωποι που το θέλουν. Δηλαδή το πιο ξεκάθαρο, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι έρθει ο άλλος εκεί πέρα παρακαλυτά να το πει και αυτά, εντάξει. Το θέμα είναι ότι άμα οι άλλοι σου δείχνουν ότι ενδιαφέρεται αρκετά και εσύ δεν τις δείχνεις όμως και καλά, για να το παίξεις μάγκας. Εγώ αυτό πιστεύω ότι εννοεί η κοπέλα μας εδώ πέρα. Αυτό εννοεί. Μάλλον. Γιατί το κάνεις αυτό, το παίζεις βαρύ μάγκας? Τι θα πάρω για να πιάτω σε λίγο. Παντόφλες. Εσύ τώρα με θες. Εγώ σε θέλω. Εγώ κάνω δεν σε δίπλα. Όχι. Επόμενη ερώτηση. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι από μια φίλη μας, από την Αμοργό, την ξέρω την κοπέλα, φιλάκια εδώ Γεωργία. Τι σκέφτονται όταν απλά κάθονται και σε κοιτάνε χωρίς να μιλάνε? Σοβαρά εκνευριστικό μετά από λίγο. Τι σκέφτονται εσύ, δεν μιλάς και με κοιτάς, παράδειγμα. Τι να πω να της πω, τι να πω να της πω. Αυτό σκέφτεσαι όμως. Μπορεί. Πού να της μιλήσω, άστο τώρα, πού να πάω, ας την κοιτάω. Αλήθεια. Παίζει, ναι. Θεωρώ ότι αυτός που κάθεται και κοιτάει και δεν μιλάει, σκέφτεται ποιος είναι ο τρόπος να προσεγγίσει τον άλλον. Το σκέφτεται πάρα πολύ, το ξανασκέφτεται, το ξαναεπεξεργάζεται, ξανασκέφτεται. Τόσο πολύ σκέφτεσαι τώρα θα μου πεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί απλά να σκεφτόμαστε, ξέρω εγώ, το παιχνίδι, το ματσάκι που είχαμε παίξει στο στοίχημα και τυχαίνει το βλέμμα να πάει στον άλλο άνθρωπο. Το πρώτο πράγμα που κοιτάτε σε μια κοπέλα είναι το σώμα της. Την ειλικρίνειά σου θέλω όμως και την ειλικρινή σου άποψη. Σαφέστατο. Το πρώτο πράγμα που βλέπεις έναν άνθρωπο, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο από το μηδέν, δεν τον έχεις γνωρίσει κάπου αλλού. Δεν έχεις κάτι να τον δεις κάπου να κάθεις να μιλήσεις ένα τραπέζι οτιδήποτε και αυτά. Ξέρω για να δεις κάτι άλλο. Είναι το. Η εξωτερική εμφάνιση. Το σώμα είπε, δεν είπε πρόσωπο, είπε το σώμα. Το συγκεκριμενοποίησε η κοπέλα. Δεν είπε εξωτερική εμφάνιση, είπε το σώμα, σκέτο. Το σώμα περιλαμβάνεται στην εξωτερική εμφάνιση. Οπότε είναι και αυτό, είναι και το σώμα. Αγάπη μου για το σώμα, με πλησίασες. Με εκπλήσει.
Λοιπόν, επόμενο κορίτσι. Γιατί δεν δίνετε μια ξεκάθαρη απάντηση αν μας θέλετε ναι ή όχι. Ένα ναι ή ένα όχι, όπως είναι στις γυναίκες. Κάτσε, περίμενε, τον ρώτησε και δεν απάντησε. Μάλλον, για να το λέει η κοπέλα. Μάλλον όχι θα είναι, για να μην μάλλον απάντησε. Όχι θα είναι και μάλλον το μυαλό του μπορεί να είναι και κάπου αλλού. Οπότε, δώσε εσύ τη ξεκάθαρη απάντηση. Άμα είναι ο άλλος αναποφάσιστος, χι. Πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα απαντήσεις, αγάπη μου. Σαν άδερφη, σαν να εκπροσωπώ του υπόλοιπου. Ναι. Κοιτάτε τον κόλο των κοριτσιών, ακόμα και να έχετε κορίτσι. Ειλικρινή άποψη και απάντηση. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Σαν άντρα. Γιατί με δείχνει τι κάνει ο κόσμο. Ο κόσμο. Τι κάνω γύρω μου. Η γύρω σου. Ναι, το κάνω αυτό. Εσύ το κάνει. Τι θα έλεγε, ναι, θα έλεγε. Πριν κάνει το όχι. Πριν κάνει το όχι, ξέρω τα πει όχι. Σε αρκετά μικρότερο βαθμό σχεδόν. Κοιτάει κόλου. Μπάμπι, τι θα κάνω κόλου. Θα σκοτώσω! Εντάξει, αγάπη. Όχι. Είναι φυσιολογικό. Ο ανάρρωστο έχει πολύ ωραία προσόντα, το δέχομαι. Αλλά να κοιτάω κι εγώ μετά. Εντάξει, μου αρέσει. Ξέρετε ποιο είναι το κακό. Ναι. Το κακό είναι να κοιτάς μόνο κόλλη. Δηλαδή ξέρω ότι περνάει να κοιτάς το κόλλη. Τώρα αν τύχει και περάσει κάτι, ξέρω μπροστά σου και αυτά, ξέρω ότι ο άλλος. Α, ψ, κοίτα. Α. Αυτό πόσο κακό είναι το μεταξύ όταν ο ένας στην παρέα. Ναι. Περίμενε, όταν ένας στην παρέα έχει γκόμενα και λέει ο κολλητός, ψ, κοίτα μια κολλάρα, ρε. Μα τον παρασύρει τον άλλον, ναι. Μην τον παρασύρει. Πανέξυπνες ιατρικές φιλίες έχω να δηλώσω. Πολύ αστείες. Ποιο είναι τον καφέ σου, εσύ. Προχωράω παρακάτω. Με ποιους τρόπους μας κάνετε να ζηλέψουμε. Προφανώς τι, με κάποια δημοσίευση, κάποιο. Φωτογραφία. Μου είναι ο άλλος μια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τρίτη ξαδέρφη και αυτά, ξέρω εγώ τώρα τα άλλα που μπορεί να μην τη ξέρει η άλλη. Μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, βέβαια. Τι πιτάσετε στο βωμό του καθήκοντος. Ένα, άρα ο ένας τρόπος είναι φωτογραφία. Ο άλλος τρόπος είναι να βάλεις ό,τι πήγες κάπου, οκ. Okay. Και να με βάλεις με ποιον. Θα βάλεις με ποιον, όχι. Ήπουλο! Ναι, που είναι πολύ ύπουλο. Ναι, δεν βάζω ποιον για να φαντάζεται όλο τώρα και αυτά. Και να κάθει να βάζει σκέψη και να βγάζει σενάρια εκεί πέρα, να τρέχει. Πολύ στο μυαλό του. Μπορεί να βγάλεις κάτι σαν φωτογραφία και να ανεβάσει ένα story και αυτά, ξέρω εγώ, το οποίο μπορεί να υπονοεί πολλά πράγματα. Μπορεί να είσαι εσύ μόνος σου, να βλέπεις ταινία και να βγάλεις εγώ κάτι εις διπλού. Δύο ποτήρια νερό. Δύο ποτήρια κρασί. Δύο ποτήρια κρασί. Με παρέα, αλλά δεν σου λέμε πιο. Χαμός, τελείωσε όλος. Πάει. Κατάλαβα, ναι, ισχύει. Όχι, μην το κάνετε, παιδιά. Αυτό είναι πολύ καλό, μην το κάνετε. Θέλω να σου πω και άλλες ιδέες. Όχι. Όταν εμείς μιλάγαμε ακόμα, δεν είχαμε πει ακόμα κάνει καφέ και ανέβαζες story, τραγουδάκια, ερωτικά, Οικονομόπουλος κτλ. Γιατί? Όταν μας αρέσει κάτι για τάξη, εκεί πέρα έτσι. Α, γιατί εγώ νόμιζα ότι τα ανέβαζε για άλλη. Γιατί εμένα δεν με ήξερε ακόμα. Αλλά δεν το έκανε για άλλη, και εμένα το έκανε. Εσύ να το πει. Ποια είναι η χειρότερη συνήθεια των αντρών. Η χειρότερη συνήθεια. Χειρότερη συνήθεια. Μπορώ να πω δύο. Μπορεί να πει και δύο, μέχρι δύο όμως τα βάνει. Τώρα εγώ θα πω εξωτερικεύσει αναγκών. Να ερίζονται. Ναι. Μπροστά στου φίλου σα. Το κάνετε γενικά αυτό όχι, το πράγμα. Όχι, είναι άσχημο. Δεν το κάνετε. Κάποιοι το κάνουν. Ναι, κατάλαβα. Αλλά κάποιοι δεν το κάνουν. Εντάξει, δεν είναι. Είναι άσχημο. Είναι κακό. Και να ρεύεσαι, ξέρω εγώ τώρα. Αυτό το κάνετε σε φίλους, πιστεύω. Σας αρέσει να απαντάμε γρήγορα στα μηνύματα όταν ενδιαφερόμαστε ή να αφήνουμε λίγο χρόνο και καλά για να μην φανούμε απελπισμένες. Να αφήνεις λίγο χρόνο. Α, ναι, εγώ απάνταγα γρήγορα. Λίγο χρόνο, εντάξει. Μην το κάνουμε και ώρες. Μεσημέρα, ξέρω εγώ. Αλλά ούτε στέλνει το πρωί και στέλνει το απόγευμα, εντάξει, οκ. Αν η κοπέλα σου έπαιρνε από το πολλά κιλά, θα σου έφυγε κάθε ερωτική όρεξη. Επίσης πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και για μένα αυτή, να ξέρετε. Εντάξει, εσύ νομίζω σαν μπάμπης όχι, αλλά πολλοί άντρες θα το κάνουν. Θεωρώ πως ναι, παίζει. Εντάξει, για να το κάνεις αυτό και να πάρεις απότομα πολλά κιλά, πρέπει να έχεις κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα έχει κάποιο λόγο ότι υπάρχει άλλο. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι άμα τον αγαπάς, τον άλλο τον νοιάζει και αυτά, ξέρω εγώ, δεν θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Επόμενη ερώτηση. Σώμα ή πρόσωπο. Ίσως το σώμα. Ίσως το σώμα. Δηλαδή με βάση το σκέφτομαι, δηλαδή το περίγυρό μου και αυτά, ξέρω ότι μπορεί να κοιτάξει ένα πιο τέτοιο. Δηλαδή να πει α, προσωπάρα. Ή α, σωματάρα. Δεν γίνεται. Πώς μετράτε το μέγεθος στα εσώρουχα? Πώς το μετράμε? Ναι, δηλαδή στις γυναίκες, ας πούμε, είναι small, medium, large. Small, medium, large, είναι εκτός από τα παιδικά νομίζω. Αλήθεια. Θέλω να δω την ετικέτα, δεν. Γιατί όποτε πάω να κατουρίσω, υπάρχουν παντού τρίχες και τσίσα. Άκου να σου πω τι γίνεται. Αν δεν κάτσεις να περιποιηθείς μετά λίγο τη λεκάνη για αυτά, ξέρω και τέτοια, λόγω της φυσικής, δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχουν κάποια υπολείμματα. Γιατί υπάρχει πιο μία αλφα απόσταση από το σημείο ρήψης μέχρι το σημείο εναπόθεσης. Σε αυτό το σημείο να πω ότι και στις γυναίκες γίνεται αυτό. Και οι γυναίκες μπορεί να έχουν ένα αλφα σημείο διαφορά ρήψης. Ναι, μπορεί να γίνει εξωστρακισμός. Δεν τα απλώνουμε δεξιά και αριστερά. Ό,τι και να κάνεις μπορείς να το διορθώσεις αυτό που κάνεις.
Ό,τι και να κάνει μπορεί να το διορθώσει. Σίγουρα κάτι θα κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά ο άντρας κάτι θα κάνει. Το θέμα είναι να έχει μάθει να το διορθώνει. Να μην βιάζεται, ξέρω, να φύγει από εκεί πέρα. Ξέρω, να κάτσει, δεν είναι τίποτα, ένα μαντιλάκι κάτι θα πάρει και εντάξει, εγώ θα το φτιάξει. Άμα όμως με έχει μάθει, έχει εκπαιδευτεί σαν original, pure αρσενικό, να το αφήνει όπως βρει, γιατί τον έχουν μάθει έτσι κάποιοι. Και αυτά, αναγκαστικά πρέπει να πάει για επαναπρογραμματισμό και σιγά σιγά κάποια στιγμή θα διορθωθεί. Επαναφορά στις εργοστασιακές, εγώ αυτό έχω να πω. Νιώθουν ποτέ αυτές τις περιβόητες πεταλούδες στο στομάχι όταν ερωτεύονται? Στο στομάχι. Πού το νιώθεις εσύ, μωρό μου, την πεταλούδα? Στο στήθος. Αγάπη μου. Στο στομάχι μόνο φαΐ, τίποτα. Στο στομάχι μόνο όταν πεινάω. Πεταλούδες στο στομάχι δεν νιώθουμε. Πιο κάτω και πιο πάνω μπορεί, αλλά στο στομάχι αποκλείεται. Όχι, πιο κάτω γίνεται, ναι, και πιο πάνω γίνεται. Ναι, στο στομάχι δεν γίνεται. Γιατί μένουν αξίριστοι? Νομίζω είναι trend αυτή η φάση του αξίριστου τελείως. Ευτυχώς είναι το κομμάτι. Ναι, είναι trend. Όχι, εγώ το αξίριστο ακολουθώ λίγο. Ναι, είναι αυτό το μουσί, το βαρύβαντα, ούτε καν. Κλαρινογαμπρό είναι αυτό το πράγμα, νομίζω, ε. Εντάξει, είναι μόδα. Okay. Αυτό, αυτό είναι γίνεται. Μόδα. Είναι καθαρά γιατί γίνεται μόδα. Είναι μόδα. Παλιά υπήρχε και το μουστάκι, ξέρω κάποτε. Το μουστάκι προφανώς θα επανέλθει. Ξέρω, σε 2-3 χρόνια του βλέπει όλο με μουστάκι. Στάνταρ. Δεν υπάρχει. Το βλέπω να είναι κύκλο αυτό το πράγμα. Εδώ είμαστε, 2020, 23-24 το πολύ. Θα τα δείτε. Θα λέτε τα άλλη γιουμπάμπη. Γιατί ενώ του αρέσουν οι γεμάτε, ντρέπονται να κάνουν σχέση μαζί του, προφανώς εννοούν οι γεματούρε γυναίκε. Γιατί προφανώς εντάξει, απλά ξέρω, άμα κάποιο ντρέπεται να κάνει σχέση με κάτι που του αρέσει, έχει κάποια κολλήματα ψιλοκομπλεξάκια. Alright, αυτό είναι το πρόβλημα. Alright. Δηλαδή, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, να υποστηρίζετε αυτό που θέλετε να κάνετε και γιατί είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Alright. Παιδιά, αυτή είναι πολύ αστεία ερώτηση. Ο τρόπος που την έχει τοποθετήσει εδώ πέρα η κοπέλα είναι πολύ αστεία. Πού την τοποθέτησε? Εδώ πέρα, στο Instagram. Α, εντάξει. Έχουν κάποιο είδος σαπουνιού για το λιλί τους, όπως εμείς οι γυναίκες? Είχα πολλά χρόνια να ακούσω αυτή την έκφραση. Νομίζω κανένας άντρας δεν έχει σαπούνι ειδικό. Νομίζω ότι... Μπορεί να υπάρχει και να μην το ξέρουμε. Ισχύει. Μπορεί να έχει βγει. Άμα ψάξει, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Όταν μας λέτε κάτι ωραίο, το εννοεί ή τσάμπα χαιρόμαστε? Είσαι τώρα εσύ και σου λέει κάτι ωραίο σε ένα μπαράκι εκεί που τα πίνεις, έχετε πιέξει εγώ 5 ποτά εσύ, 8 ποτά αυτός. Μπα, καλά. Οπότε βάλει τα κάτω και υπολόγισέ τα, ξέρω εγώ. Θα το εννοεί, δεν θα το εννοεί, θα το λέει για κάποιο άλλο ΑΒ σκοπό, ξέρω εγώ, θα το είπε γιατί έχει φτιαχτεί ή οτιδήποτε. Πιθανότητες να το εννοεί είναι λίγες. Είναι περίπου 20-30%, 15% και ανάλογα όσο περνάνε τα ποτά, ανεβαίνει η διάθεση, πέφτουν και οι πιθανότητες να το εννοεί αυτό το πράγμα. Εάν αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, μπορεί να στο πει αυτό το πράγμα σε κάτι πιο ανθρώπινο, απλά ένα περπάτημα, ξέρω εγώ, να περπατάτε μαζί στον δρόμο και αυτά, ξέρω εγώ. Οι πιθανότητες να το εννοεί, και αφού σε έχει γνωρίσει λίγο ξέρω, και αυτά και έχει καταλάβει κάποια πράγματα για σένα, οι πιθανότητες να το εννοεί είναι πολύ περισσότερες. Γιατί απατάνε και πώς νιώθουν μετά με τον εαυτό τους? Γιατί απατάνε και οι γυναίκες και πώς νιώθουν μετά με τον εαυτό τους? Δηλαδή αυτή είναι πολύ περίεργη ερώτηση, νομίζω. Αυτό είναι σχετικά ανάλογο τον άνθρωπο. Υπάρχουν αυτοί που δεν απατάνε σχετικά μια μειοψηφία κάποιοι και αυτά ξέρω εγώ και τέτοια. Τι έγινε, κάνεις? Τίποτα. Υπάρχουν αυτοί που απατάνε και μπορούν να το κάνουν ασύστολα. Ασύστολα, δηλαδή το έχει φάει τον κέρατο, άστα να πάνε. Δεν καμαρώνουν κιόλα. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτό και σε άντρε και σε γυναίκε. Σε άντρε μπορεί να είναι παραπάνω. Και υπάρχουν αυτοί που μπορεί να τύχει να απαντήσουν κάτι για αυτά, ξέρω γιατί μπορεί να νιώσουν τα άσχημα. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες δηλαδή. Να σα πιάνουμε τον κόλλο ή σα πειράζει? Πιάστε. Όταν η κοπέλα δείχνει διάφορη, κολλάει ο άντρας? Ναι. Ναι. Γενικά η διαφορία κολλάει, ρε. Γενικά είναι κανόνας αυτό, πιστεύω, ούτε για άντρες είτε για γυναίκες. Αν δεν ξέρει να μαγειρεύει, θα ήταν λόγος για να μην προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό? Παρακαλώ πολύ, απάντησε με ειλικρίνεια σε αυτή την ερώτηση. Είναι πολύ φλέγον το ζήτημα. Το μαγείρεμα δεν το ήξερε κανείς. Όλοι το μάθανε. Οπότε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και ελπίδα. Ευχαριστώ, μωρό. Θέλει να ρωτήσει τους άντρες η κοπέλα εδώ πέρα. Άμα μαζί με τον πατέρα του, τις μετράνε. Γιατί πάντα θέλει να το μάθει αυτό. Πώς γίνεται αυτό να μετρήσει? Κατάλαβες τι να μετρήσεις, εννοούμε. Μαζί με τον πατέρα σου. Με φίλο, να σου πω, πας στο καλό. Άντε, πες. Και πάλι είναι με λίγο πατέρα περίεργο, που κλείεται. Να είσαι με το φίλο σου και να. Εντάξει, με φίλο μπορεί να το συζητήσεις, ας πούμε. Να το συζητήσεις, ναι. Ναι. Με τον πατέρα δεν ούτε καν. Να βγάλεις να τις μετρήσεις και αυτά, όχι. Ναι, όχι, με τον πατέρα δεν γίνεται. Και δεν το ξέρω καν να έχει γίνει. Να πει, α, τι έκανες, καλά. Ξέρετε με το φίλο μου, με τον πατέρα μου τις μετράγαμε. Τελευταία ερώτηση. Η οποία ερώτηση αυτή προέρχεται από όλες τις γυναίκες, νομίζω, εκεί πέρα έξω πλέον. Δεν υπάρχει μία γυναίκα. Όχι και απέξω από το σπίτι σου, δεν σε περιμένω έξω από το σπίτι σου, γυναίκα, αγάπη μου. Θέλετε τη γυναίκα ολοξύριστη, ολοξυρισμένη παντού για παντού, ή δεν σε ενοχλεί να έχει κάποιες τρίχες γενικά? Να μην προλάβει να ξυρίσει τα πόδια της, ας πούμε. Το μουστάκι της, ας πούμε. Καλή ώρα. Πιστεύω, αυτό είναι υποκειμενικό. Αλλά γενικά με βάση τις τάσεις της εποχής, εγώ προτιμάω να είναι εξυρισμένος άλλος.
Υπάρχουν και μπορεί κάποιοι άλλοι να του αρέσει να μην είναι ξυρισμένο τόσο πολύ ο άλλο. Okay. Αλλά γενικά πιστεύω ότι θέλει να είναι ξυρισμένο άλλο. Τώρα, αν τύχει κάποια φορά και αυτά, ξέρω εγώ, και έχεις ένα χιλιοστό στο πόδι και κάτι στο μουστάκι ή οτιδήποτε και αυτά, ξέρω εγώ, τυχαίνει. Εντάξει, δεν θα πει όχι. Από τι έκανε τώρα. Το πόδι μου το έχει δει τώρα τελευταία. Ναι, σιγά, εντάξει, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, αγαπητέ μου Μπάμπη, που μας είδε εδώ πέρα για να λύσουμε τις απορίες. Βασικά, εγώ ήρθα σπίτι σου για να λύσουμε τις απορίες μας. Να ξέρεις, είσαι ήρωας για όλους και τους άντρες και τις γυναίκες εκεί πέρα έξω. Νομίζω ότι έχεις καταλάβει πλέον. Ήρωας, εδώ Μπάμπης. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Εντάξει, άμα δεν σας άρεσε. Άμα δεν σας άρεσε, γιατί να μην σας άρεσε, δεν κατάλαβα. Όχι, να σας άρεσε. Θα σας άρεσε, γιατί θα δείτε σε επόμενο βίντεο να ρωτώ εγώ εσένα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Μέχρι την επόμενη φορά να κάνεις το που σου αρέσει εσένα και μόνο εσένα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ, πολύ, πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια! Για δύο μέρες το πολύ. Αύριο μόνο. Αύριο ακριβώς θα τα πούμε, έτσι. Αύριο τα ξαναλέτε. Φιλάκια πολλά, γεια! Γεια, καλό βράδυ. Α, καλημέρα. Καλησπέρα.